Ένα αίτημα δεκαετίας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, αυτό της προμήθειας του μηχανήματος PET-CT Scan, πρόκειται να ικανοποιηθεί μέσα από μια ακόμη σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εξοπλισμός με τον οποίο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων θα είναι ένα από τα ελάχιστα στην χώρα που θα είναι πλήρως ανεπτυγμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό τόσο για τη διάγνωση όσο και για την θεραπεία σοβαρών νοσημάτων. Ήδη απόφαση από πλευράς του Υπουργείου Υγείας μετά την εν λόγω δωρεά να ενισχύσει τόσο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και τρία ακόμη πανεπιστήμια της χώρας έχει ήδη δημοσιευθεί σύμφωνα με τον καθηγητή πυρηνικής ιατρικής και υπεύθυνο του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ανδρέα Φωτόπουλο. Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή του Ήπειρο στη Βιέννα στο Μικροσκόπιο, ο κ. Φωτόπουλος αναφέρθηκε στο εν λόγω μηχάνημα που εκτιμάται πως θα βρίσκεται στο νοσοκομείο το αργότερο σε 1,5 χρόνο. Ένα αίτημα του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής για πάνω από 10 χρόνια ήταν ο εξοπλισμός του με αυτή την τεχνολογία, η οποία περνάει την διάγνωση σε ένα βήμα παραπέρα. Όπως σας είπα πριν, έχουμε την ακτινολογία, η οποία δείχνει την ανατομία του οργάνου, και έχουμε και την κλασική πυρηνική ιατρική, η οποία δείχνει τον μεταβολισμό, την φυσιολογία του οργάνου. Με το PET-CT θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και την μοριακή αλλίωση του κυττάρου, που είναι ένα βήμα πριν από όλα τα άλλα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χώρο της διάγνωσης στην ογκολογία, και να σας πω ότι η προσθήκη του PET-CT στους ογκολογικούς ασθενείς έχει αλλάξει την σταδιοποίησή του, ή για να το πω πιο κατανοητά, την αντιμετώπιση τους, τη θεραπεία τους, στο 40% από αυτούς. Δηλαδή 40% των ασθενών που έπαιρναν μία αλφα θεραπεία, μετά από την εξέταση με PET αλλάζουν θεραπεία και παίρνουν μία β' θεραπεία, διότι έχουν καταλάβει ότι η αλφα θεραπεία που έπαιρναν δεν απέδιδε. Άρα είναι μία εξαιρετικά σημαντική πληροφορία αυτή. Έχετε κάνει πιο ακόμα πιο στοχευμένη ακριβώς, τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η τεχνολογία που ανήκει στην πυρηνική ιατρική, και στην ουσία γίνεται με ενδοφλέβια χορήγηση πάλι ενός μιας ουσίας, η οποία πηγαίνει στο όργανο που θέλουμε να μελετήσουμε και μας δίνει αυτή την μεταβολική, μοριακή πληροφορία που μας έλειπε, έτσι ώστε να χαρακτηρίσουμε μια βλάβη. Εφαρμογές του PET-CT. Οι εφαρμογές λοιπόν κυρίως σήμερα είναι στην ογκολογία, θα έλεγα απαραίτητη εφαρμογή. Όπως σας είπα, 40% των ασθενών επωφελούνται, και επιπλέον εφαρμογές οι οποίες σύντομα θα μπουν στην καθημέρα κλινική πράξη είναι η ανίχνευση και η διαφοροδιάγνωση των διαφόρων τύπων άνοιας, και επίσης παθήσεις της καρδιάς, του μυοκαρδίου. Άρα θα έχουμε εφαρμογές στην καρδιολογία, εφαρμογές στην νευρολογία και εφαρμογές στην ογκολογία. Παράλληλα όμως με το μηχάνημα θα υπάρξει και προμήθεια του εξοπλισμού κυκλοτρόνιο, με τον οποίο θα παράγεται εντός του νοσοκομείου το ραδιοφάρμακο που χορηγείται στον ασθενή. Σήμερα υπάρχει στο Λαύριο ένα εργοστάσιο που παράγει αυτό το ραδιοφάρμακο και το οποίο μεταφέρεται σε όσα νοσοκομεία έχουν PET. Όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος, αφού στο συγκεκριμένο φάρμακο η ενεργητικότητά του μειώνεται κάθε 2 ώρες. Έτσι τα νοσοκομεία που θα αποκτήσουν το μηχάνημα θα ενισχυθούν με το κυκλοτρόνιο για άμεση παραγωγή και χρήση του φαρμάκου. Στους ασθενείς μας χορηγούμε ενδοφλέβια ένα φάρμακο που μπορεί να απεικονίσει, να δείξει δηλαδή όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτό το φάρμακο είναι εξαιρετικά βραχύβιο. Έχει μέσο χρόνο ζωής τις 2 ώρες, που σημαίνει δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα παραχθεί, κάθε 2 ώρες η ενεργότητά του, η ποσότητά του πέφτει στο μισό. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα υπάρχει ένα εργοστάσιο στο Λαύριο, το οποίο παράγει αυτό το φάρμακο που χρησιμοποιούν τα PET-CT,
και αποστέλλεται στην Ελλάδα σε μεγαλύτερες ποσότητες, ούτως ώστε όταν θα φτάσει στον προορισμό του να είναι η σωστή δόση που θα δώσουμε στον ασθενή. Όμως υπάρχουν και εξελίξεις σχετικά με αυτό, διότι όπως πληροφορήθηκα, το Υπουργείο Υγείας προτίθεται, αφού έχει βρει μια χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να εξοπλίσει το νοσοκομείο μας, το Πανεπιστημιακό και άλλα 3 πανεπιστημιακά νοσοκομεία με συστήματα PET-CT που θα συμπληρωθεί με το κυκλοτρόνιο, με το μηχάνημα τέλος πάντων αυτό που θα παράγει το φάρμακο στο ίδιο το νοσοκομείο. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή το φάρμακο να έρθει από μακριά. Και ελπίζουμε, έχει βγει και στη διάβια η πρόθεση αυτή του Υπουργείου και πιστεύουμε ότι σε 1,5 χρόνο θα έχει εγκατασταθεί και στα Ιωάννινα το PET-CT με το κυκλοτρόνιο και θα μπορούν οι ασθενείς μας να έχουν ό,τι πιο σύγχρονο στη διάγνωση υπάρχει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Μια μεγάλη επένδυση αυτή, η οποία θα είναι γύρω στα 3-4 εκατομμύρια ευρώ και είναι ευχής έργων ότι μπόρεσε να βρεθεί από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου αυτό το σημαντικό κονδύλι για να καλύψει αυτά τα κενά του συστήματος υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Φωτόπουλο, οι γιατροί της Πυρηνικής Ιατρικής είναι ήδη εκπαιδευμένοι, ενώ υπάρχει και δέσμευση για ενίσχυση μόλις αποκτηθεί το PET-CT. Οι δικοί μας γιατροί έχουν εξειδικευτεί ήδη. Είμαστε πανέτοιμοι. Και το Υπουργείο είπε ότι επίσης θα φροντίσει με την έλευση αυτών των μηχανημάτων να εμπλουτίσει και σε ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή και σε επιπλέον γιατρούς. Είμαστε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Η τελευταία διάταξη γάμα κάμερας που έχουμε είναι τριετίας, άρα πολύ σύγχρονη. Και γενικά ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι υπερσύγχρονος. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι συστήματα τέτοια όπως αυτό το τελευταίο που πήραμε, το SPECT-CT, υπάρχουν μόνο 2 σε δημόσια νοσοκομεία. Και τώρα θα μπει και ένα τρίτο στην Ελλάδα. Είμαστε, νομίζω, σε ένα από τα 2 ουσιαστικά δημόσια νοσοκομεία ουσιαστικά που έχουμε σήμερα αυτόν τον εξοπλισμό. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ανάπτυξη του εργαστηρίου, από τον εξοπλισμό του, από το ανθρώπινο δυναμικό και βεβαίως από την ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος με την έλευση του PET και του κυκλοτρονίου. Οπότε θα είμαστε ίσως, μην το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει από τα καλύτερα τμήματα στον ελλαδικό χώρο.